Αναβρασμό παρά τι όποιε καθυσυχαστικέ δεσμεύσει των τελευταίων ωρών, εξακολουθεί να προκαλεί στο Ρέθυμνο η πληροφορία ότι από τη νέα χρονιά, με απόφαση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, επρόκειτο να καταργηθεί το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλεκτών Κρήτη που λειτουργεί στο Ρέθυμνο. Οι ίδιε διαρροέ, μάλιστα, θέλουν τη διοίκηση του 547 αερομεταφερόμενου τάγματο πεζικού στο Ρέθυμνο να έχει παραλάβει εδώ και ημέρε σχετικό έγγραφο βάσει του οποίου ζητάται ο προγραμματισμό υποδοχή νεοσυλλέκτων μόνο μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 και και όχι πέρα αυτού. Ωστόσο, αργά το βράδυ τη Παρασκευή έγινε γνωστό έπειτα από τη συνάντηση του βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη με τον Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιωτόπουλο ότι όχι μόνο δεν τίθεται κανένα ενδεχόμενο κατάργηση του κέντρου νεοσυλλέκτων Κρήτη, αλλά αντιθέτω σχεδιάζεται η ενίσχυση τη μονάδα που έχει στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό που έχει αναπτυχθεί από την ηγεσία του Υπουργείου. Θα ήταν κρίμα χίλια περίπου παιδιά και οι οικογένειές οικογένειε του να υποστούν την ταλαιπωρία τη μετακίνηση με αυτή την απόφαση. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το Ρέθυνο, αφορά όλη την Κρήτη, αφορά του βουλευτέ μα, του περιφερειακού άρχοντε και φυσικά και όλου του Δήμου. Δεν είναι μόνο το ζήτημα που προκύπτει για τι οικογένειε των Κρητικών. Το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορεί η Κρήτη να αποδυναμώνεται, ειδικά αυτό το δύσκολο καιρό που έχουμε μπει στο μάτι του κυκλώνα των Τούρκων. Είναι ένα κέντρο το οποίο έχει τη δική του αξία και για μα είναι πολύ σημαντικό να μένουν τα παιδιά τη Κρήτη στην Κρήτη και μετά να πηγαίνουν στι μονάδε του. Η Κρήτη δεν μπορεί να αποδυναμώνεται στρατιωτικά, ειδικά αυτό το καιρό που έχουμε τι απειλέ των Τούρκων. Γι' αυτό για μα είναι πολύ σημαντικό το κέντρο νεοσυλλέκτων να είναι εδώ και να λειτουργεί κανονικά ώστε να μένουν νεοσύλλεκτοι τη Κρήτη στην Κρήτη για τη βασική του εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαρινάκη, σε περίπτωση που τελικά οι υπουργικέ δεσμεύσει δεν ισχύσουν, τότε πέρα από τα όποια οικονομικά ωφέλη θα χάσει το αρέθμινο, θα είναι ολοένα και λιγότερε οι οικογένειε των κριτικών που θα μπορούν να βρίσκονται στο πλάι των παιδιών του, ακόμα και στι ορκομοσίε του. Η οικογένεια θέλει να είναι δίπλα και παρούσα σε αυτή την ωραία γιορτή σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Θα μπορεί να το κάνουν μόνο οι πολύ αφού για τον πολύ κόσμο θα είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη να πάει στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο. Θεωρώ ότι το νησί μα. Δικαιούται να έχει ένα κέντρο. Σε κάθε περίπτωση το θέμα της κατάργησης του κέντρου εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Κρήτης είναι η τρίτη συνεχή φορά που βλέπει το φως της δημοσιότητας έπειτα από διαρροές με συνέπεια ένα ολόκληρο νησί να γίνεται άνω κάτω.